Μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί είναι η κλιματική αλλαγή. Χρόνο με το χρόνο η θέρμανση των ωκεανών είναι ολοένα και ταχύτερη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το 2021 οι ωκεανοί κατέγραψαν θερμοκρασίες ρεκόρ, ενώ το λιώσιμο των πάγων όθησε τη στάθμη της θάλασσας να σκαρφαλώσει σε νέα ύψη. Επίσης, το pH των ωκεανών έφτασε στα πιο όξινα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι χρονιές από το 2015 μέχρι το 2021 ήταν οι πιο θερμές. Το 2021 σπάσαμε 4 ρεκόρ. Θέρμανση των ωκεανών, διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, οι ωκεανοί έγιναν πιο όξινοι και η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε. Η έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού ακολουθεί την τελευταία κλιματική αξιολόγηση του ΟΗΕ, η οποία προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα θα πρέπει να μειώσει δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αν δράσουμε μαζί, η μετάβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να είναι το σχέδιο ειρήνης του 21ου αιώνα. Κάθε χώρα, πόλη και κάτοικος, κάθε οικονομικός θεσμός, εταιρεία, κοινωνικός οργανισμός έχει να παίξει ένα ρόλο. Όμως πάνω απ' όλα είναι ώρα οι ηγέτες να σταματήσουν να μιλούν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σαν να είναι ένα μακρινό σχέδιο του μέλλοντος. Γιατί χωρίς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον. Η σημερινή έκθεση καθιστά σαφές ότι είναι ώρα να ξεκινήσει η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πριν να είναι πολύ αργά. Η συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου έσπασε νέο επίπεδο ρεκόρ το 2020 με το διοξίδιο του άνθρακα να φτάνει τα 413,2 μικροσωματίδια ανά εκατομμύριο παγκοσμίως, αύξηση 149% σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.